Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Για άλλη μια φορά θα είμαστε μαζί για τους φίλους ιδίως της τέχνης που την αγαπούν και ιδίως αγαπούν τα έργα της Αθηνάς, έργα με ποιότητα, έργα που έχουν βγει στο εξωτερικό, ακόμα και στην Biennale, έργα που μπαίνουν σε δημοπρασίες και μάλιστα πολλά από αυτά τα έργα σε αυτή την σε αυτό το μήνα θα μπουν στην Γκαλερί Λεφά και στη Δημοπρασία, τα οποία μπορείτε να τα χτυπήσετε. Και έτσι, σε αυτή την εκπομπή, θα δείτε τα καινούρια έργα της Αθηνάς, που είναι νανούκες. Νανούκα σημαίνει Αθηνά, έτσι με φώναζε κάποια θεία μου, και αυτό έμεινε. Είπα λοιπόν να κάνω πολλές νανούκες, έργα happy and funny, έργα χαρούμενα και αστεία, που να φτιάχνουν το κέφι και να στολίζουν το σπίτι σας. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο έργο, που πάντα το βάζουμε πρώτο. Και γιατί? Γιατί το έργο αυτό πήρε διεθνή διάκριση και είναι από τα πολύ δύσκολα πράγματα, και ιδίως για την Ελλάδα που μας υποτιμούν, δεν μας έχουν σε υπόλοιψη, να βγει ανάμεσα σε χιλιάδες ένα έργο και να μου δοθεί το βραβείο στο Μοντε Κάρλο. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Είναι η Εμμανουέλα μας, 60x70, με λάδια, είναι το έργο που πήρε διεθνή διάκριση. Και σε όλες τις εκπομπές το βάζω, γιατί είναι το καμάρι μου. Και συνεχίζουμε, πάμε στο δεύτερο μας έργο. Το έργο αυτό έχει κωδικό 4001. Είναι θάλασσα, μοναξιά, ένας διαβάτης, κάνει βόλτα στην παραλία, ένα έργο 1x80, λάδια. Είναι πολύ όμορφο, πολύ ήσυχο, πολύ ήρεμο, πολύ μοναδικό, πολύ διαφορετικό. Το 4001, η μοναξιά. Και πάμε στο επόμενο. Το 4002 είναι μια θάλασσα ηλιοβασίλεμα. Είναι μια απλή θάλασσα, η οποία όμως έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Πιστέψτε με, το είχα απέναντί μου για αρκετό καιρό και αισθάνθηκα ότι με θεράπευσε ψυχικά, με ηρέμησε ακόμα περισσότερο. Είναι ένα έργο το οποίο είναι και αυτό 1x80 και έχει κωδικό 4002, συγγνώμη, μπερδεύομαι με τα μηδενικά εδώ. Και συνεχίζουμε στο επόμενο έργο μας, το 4003, είναι μια νανούκα. Μια χρυσή γοργόνα νανούκα. Ένα αστείο έργο, ένα έργο πρωτότυπο, ένα έργο που μπορεί να μας ταξιδέψει. Έργα λοιπόν happy and funny, με την υπογραφή πάντα της Αθηνάς. Αυτό είναι 50x1 και είναι πάλι λάδια και χρυσό. Συνεχίζουμε. Πάμε στο 4004, μια νανούκα άσημη, μια νανούκα χαδιάρα, παιχνιδιάρα, με πολύ άσημη επάνω, και αυτή στο 50x1, μια νανούκα με την υπογραφή Αθηνά, ένα έργο που είναι ξεχωριστό. Και συνεχίζουμε στο επόμενο. Πάμε στο 4005, είναι η νανούκα γελαστή, είναι 60x80, είναι ένα χαρούμενο κορίτσι που παίζει με τα παπαγαλάκια, ένα έργο happy and funny, χαρούμενο και αστείο, ένα έργο που θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια, το πόσο ανέμελα και είμαστε όταν παίζαμε με τα πουλάκια, τα γατάκια, και ίσως ακόμα πόσο χαρά δίνουν στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα πουλιά, με τα γατάκια, με τα σκυλάκια, και πόσο διαμορφώνει το χαρακτήρα μας, ακόμα και στα μικρά παιδιά. Θα πρέπει να φιλοξενούμε τέτοια ζώα με πολύ αγάπη. Έτσι λοιπόν το 4005 είναι η γελαστή νανούκα με υπογραφή Αθηνά και λάδια πάντα. Συνεχίζουμε. Στο 4006,
που είναι Νανούκα, γάτες, μια γάτα στο τραπέζι, 60x80. Οι νανούκες δεν είναι μόνο πρόσωπα, οι νανούκες είναι και γατάκια, είναι σκυλάκια. Είναι γενικά ό,τι αντιπροσωπεύει τη ζωή και μας δίνει κέφι. Αυτό το έργο είναι με λάδια, όπως είπαμε, είναι 60-80, είναι ο κωδικός 4006 και είναι ένα έργο το οποίο θα μπει στη δημοπρασία του κ. Λεφάκη αυτό το μήνα. Οπότε μπορείτε να είστε από αυτούς που θα χτυπήσουν το έργο για να γίνει δικό τους. Ο κ. Λεφάκης έχει κάποια έργα παρακαταθήκη από παλαιότερα και άλλοτε τα πουλάει, άλλοτε τα βγάζει σε δημοπρασία, ανάλογα έχει και πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Είναι ένας καλός συνεργάτης και καλός γκαλερίστ. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν. Και συνεχίζουμε στο επόμενο έργο που είναι το 4007. Είναι η Νανούκα Αμαζόνα. Θαυμάστε το. Είναι ένα έργο καταπληκτικό. Καταπληκτικό έργο. Ένα έργο γεμάτο φαντασία, γεμάτο χρώμα. Είναι στην ουσία και κενταβρίνα και αμαζόνα. Είναι και πολεμίστρια και μισή γυναίκα, μισό άλογο. Αλλά το αμαζόνα χτυπάει λίγο καλύτερα. Βλέπετε πόσα χρώματα έχει. Τι υφή έχει αυτό το έργο, τι φαντασία, τι κίνηση. Με τα τόξανα φεύγουν δεξιά της και αριστερά της. Ένα άλογο καταπληκτικό με χρώματα πάρα πολύ όμορφα. Τα κύματα, τα άγρια κύματα που έχει βρεθεί σε αυτή τη δίνη η κοπέλα αυτή, με μαλλί πολύ μοντέρνο, ροζέ. Ένα έργο λοιπόν, 60-80, με λάδια, το 4007, η Αμαζόνα. Ένα έργο το οποίο έφτασε μέχρι και την Biennale. Έφτασε μέχρι και την Biennale του Λονδίνου. Και πάμε στο επόμενο έργο, το 4008, μια Νανούκα Αμαζόνα ή κενταβρίνα λαβωμένη. Ένα έργο που δείχνει, δεν ξέρω, ίσως επειδή εκείνο το διάστημα που το έφτιαξα να είχα κάποιο θέμα, κάποιοι με πλήγωσαν, είχα ανάγκη να φτιάξω ένα άτομο πληγωμένο. Ένα άτομο που παλεύει για τη ζωή, για τα δικαιώματά του, για την τέχνη του, σαν γυναίκα και για τους άλλους. Όλο αυτό μου έβγαλε αυτή την κοπέλα, η οποία παλεύει μέσα στα κύματα, η οποία πληγώθηκε από κάποιους οι οποίοι την χτύπησαν. Ένα χαρούμενο κορίτσι, ένα κορίτσι που έχει και φτερά και πόδια λόγου, και δείχνει πόσο δυναμικό είναι και πιστεύω ότι με εκπροσωπεί. Το 4008, η Αμαζόνα η λαβωμένη, 60x80, με λάδια. Ένα έργο που όσοι το είδαν τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί αισθάνθηκαν τον πόνο αυτής της κοπέλας που πιάνει με το χέρι της το τόξο και προσπαθεί να το βγάλει. Και αυτό το έργο έχει βγει στο εξωτερικό και στην γκαλερί, σε κάποιες γκαλερίες, στο Άρτα Βίτα, Αγκορά, Νέα Υόρκη, οι οποίες κάνουν εκθέσεις διαδικτυακές πλέον, γιατί οι άλλες τώρα κάπως πάνε να ξεκινήσουν. Και έτσι λοιπόν φεύγουμε από την Αμαζόνα τη λαβωμένη και πάμε στο 4009. Εδώ έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό στυλ. Είναι μια νανούκα στο άσπρο μαύρο, μια μοντέρνα νανούκα, με το σκουλαρίκι, με το μαλλί, από τη μια κοντό, από την άλλη μακρύ, με φιδάκι στο χέρι, βραχιολάκι, με μοντέρνο ρούχο, με να κάθεται στο παράθυρο και να ταινίζει έξω το χωριό, τα βουνά, τα ποτάμια, τον ήλιο και να γναντεύει. Είναι ένα πολύ ευχαριστό έργο. Είναι και αυτό στα 60-80, είναι και αυτό λάδια. Είναι από αυτά που λέμε, ίσως να το έχουμε και ανάγκη, λόγω, γιατί αυτά τα έργα έγιναν μέσα όταν είμαστε υποκράτηση λόγω κορονοϊού, μέσα στα σπίτια μας. Οπότε να είχα ανάγκη να βγω προς τα έξω, να δω, να θυμηθώ όλα αυτά που έβλεπα και δεν τα έβλεπα πλέον.
και μέσα από αυτήν τη χαραμάδα να δω τη ζωή. Ένα έργο λοιπόν, άσπρο μαύρο, το 4009, 4009 λοιπόν, Λάδια, Νανούκα, άσπρο μαύρο. Και πάμε στο 4010, το επόμενο. Εδώ έχουμε την Νανούκα Άγγελο. Μια άλλη Νανούκα, ρομαντική, μια αγγελίνα, κοντά στο φεγγάρι, μια αγγελίνα γεμάτο υποσχέσεις, με πολύ όμορφα μαλλιά, με λουλούδια στα μαλλιά, με πολύ ωραία χρώματα, ωραίο κορμί, αγγελικό κορμί, με πανέμορφα φτερά, πολύ ασήμι, ένα ασημένιο φεγγάρι. Και αυτή είναι στα 60-80. Είναι, όπως είπαμε, το 4010. Είναι ένα έργο ρομαντικό, ένα έργο που θα τρίγεζε πάρα πολύ σε μία κρεβατοκάμαρα. Είναι ένα έργο που σε κάνει να ονειρεύεσαι. Ένα έργο που ο καθένας έχουμε μέσα μας. Εμείς οι γυναίκες, ίσως να έχουμε μια αγγελίνα στο μυαλό μας, όπως είχαμε παλιά μια βασίλισσα, μπορεί να έχουμε και μια αγγελίνα. Ίσως και μια αμαζόνα. Είναι από αυτά που λέμε ότι τα έχουμε ονειρευτεί και τελικά δεν έγιναν ποτέ, αλλά τα έχουμε μέσα μας. Έτσι λοιπόν είναι ένα έργο που μου βγήκε και εμένα μέσα από την παιδική μου ψυχή και το εκτύπωσα στον καμβά. Συνεχίζουμε στο επόμενο, που είναι το 4011. Okay. Εδώ είναι ασορτή με την εποχή αυτό το έργο. Είναι η Νανούκα Νέρς νοσοκόμα, 60-80, με τις ενεσούλες της κάτω. Ο τίτλος του έργου λέγεται The Next, το επόμενο άτομο που θα εμβολιαστεί. Τη βλέπετε πόσο χαριτωμένη είναι και πόσο έτοιμη με το οξυγόνο δεξιά, με τα ακουστικά στο χέρι, οι ενέσεις οι οποίες έχουν τελειώσει να είναι διάσπαρτες κάτω, τα διάφορα μπουκαλάκια με τα διάφορα φαρμακάκια εκεί γύρω της στο τραπέζι, ένα τραπεζάκι μοντέρνο, ένα πάτωμα πολύ χαρούμενο και ευχάριστο και πίσω της τα δέντρα να ομορφαίνουν λιγάκι την όλη καταθλιπτική κατάσταση που επικρατεί λόγω της ένεσης. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 4011, νοσοκόμα, 60x80 και συνεχίζομαι στο επόμενο έργο. Να και μια βασίλισσα, η βασίλισσα Κλεοπάτρα. Το 4012 λοιπόν είναι Κλεοπάτρα, μέσα στο χρυσό, πιστέψτε με, πολύ χρυσό. Δεν μπορώ να υπολογίσω αν είναι 3 γραμμάρια και αν είναι 5 και αν είναι 10. Γραμμάρια χρυσό σε σκόνη, 14 καράτια. Είναι ένα έργο με αυτά τα ιερογλυφικά δεξιά και αριστερά, με αυτά τα λουλούδια, τα αιγυπτιακά που στολίζουν τις τοιχογραφίες, με ένα πολύ σεξι και πολύ ωραίο χρώμα ανάλογα με την περικεφαλαία που έχει, τα γαλάζια της μάτια, γιατί η Κλεοπάτρα φημίζεται ότι ήταν από τις πολύ ωραίες γυναίκες και δείχνουν οι παραστάσεις πίσω της, στα ιερογλυφικά, τους δούλους να κάνουν δουλειές, να οργώνουν, να κλαδεύουν, να έχουν τα ζώα τους και αυτή να στέκεται με το σκύπτρο της, που γράφει και πάνω Νανούκα, να καμαρώνει ότι αυτή είναι η θεά. Και ξέρετε, η Κλεοπάτρα ήτανε Ελληνίδα. Ήτανε από αυτούς οι οποίοι μετήκησαν με εντολή του Μέγα Αλέξανδρου να πάνε στην Αίγυπτο μαζί με τον πατέρα της, τον Πτολεμαίο, ο οποίος αυτός βασίλευσε και μετά κληρονόμησε τη βασιλεία η Κλεοπάτρα. Και έχει ελληνικό αίμα και ελληνική ιστορία στην ουσία. Ένα έργο καταπληκτικό, το οποίο είναι ένα 10x70, με πολύ πολύ χρυσό,
ένα έργο πολύ πλούσιο, πολύ χαδιάρικο, πολύ παιχνιδιάρικο. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά τα έργα, οι Νανούκες, είναι happy and funny. Είναι χαρούμενα και παιχνιδιάρικα έργα. Στο 4012 είναι η Νανούκα Κλεοπάτρα. Και πάμε στο επόμενο έργο, στο 4013, που εδώ η Νανούκα λέγεται αυτό το έργο «Χρυσά δάκρυα για σένα», «Tears for you». Είναι μια ανώστημη κοπέλα, έτσι φανταστική, με ωραία λουλούδια, ωραία μαλλιά κόκκινα, η οποία πιθανόν είναι ερωτευμένη και έχει χάσει τον καλό της, ή τη στενοχωρεί και δάκρυα τρέχουν και στον πίνακα επάνω, αλλά και από τα μάτια της χρυσά δάκρυα. Γι' αυτό λέγεται gold tears for you. Χρυσά δάκρυα για σένα. Είναι πάλι 60-80, είναι μελάδια, είναι πάντα με την υπογραφή Αθηνά και είναι ένα από τα παιχνιδιάρικά μου έργα. Συνεχίζουμε στο επόμενο, στο 4014. Και πάμε, η Νανούκα Αθηναία. Δεν θα έλειπε μια Νανούκα, μια Αθηνά Αθηναία, μια και είμαι Αθηναία. Λοιπόν, η Νανούκα, μια άλλη παιχνιδιάρα, η οποία δεν κρατάει ξύφος. Κρατάει ένα πάπυρο, κρατάει τη σοφία στα χέρια της. Υπάρχουν και κολόνες που συμβολίζουν την αθηναϊκή σοφία, την αθηναϊκή υπόσταση σε όλο τον κόσμο, η οποία αυτή είναι έτσι με την περικεφαλαία της τιμένη, με ένα ωραίο σεξι φόρεμα και αισθάνεται δυνατή να κρατάει και την ελιά στο χέρι της, που δείχνει την ειρήνη, αλλά και τη γνώση με τον πάπυρο, τη γνώση, τη σοφία. Ένα έργο 60x80 με λάδια, ένα έργο happy and funny, ένα έργο χαρούμενο, αστείο, παιχνιδιάρικο. Το νούμερο λοιπόν 4014. Και πάμε στο επόμενο, που είναι τα Ζαγοροχώρια, είναι το 4015. Είναι ένα ημικλασικό έργο, θα έλεγα. Ένα έργο που, επειδή μου αρέσουν τα Ζαγοροχώρια και έχω πάει αρκετές φορές, ήταν κάτι έτσι που το έκανα για μένα περισσότερο, γιατί σαν αναμνηστικό, σαν ένα μέρος που δεν ξέρω αν έχετε πάει, αλλά αυτά τα κίτρινο-πορτοκαλί χρώματα των δέντρων, τον Οκτώβριο μήνα, μέσα στα σοκάκια ή κάτω από τα ποτάμια, είναι ένα ονειρικό θέαμα που ίσως να μην υπάρχει και στον κόσμο. Τα Ζαγοροχώρια είναι αρκετά, έχουν ιστορία, άνθρωποι έχουν πολεμήσει και έχουν χαθεί. Είναι μέρη που μπορείς να ψαρέψεις, να κάνεις πεζοπορία, να κάνεις το οτιδήποτε, να στήσεις τη σκηνή σου και να περάσεις καταπληκτικά. Εκείνα δεν τα γεφύρια, είναι το κάτι άλλο. Τα τοξωτά γεφύρια που βρίσκονται στα Ζαγοροχώρια είναι το κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα μέτρο. Ένα μέτρο είναι, επί 70. Είναι αρκετά μεγάλο. Είναι, όπως είπαμε, είναι μελάδια. Είναι το 4015. Είναι ένα ημικλασικό έργο και μπορείτε να το θαυμάσετε, μπορείτε επίσης εκπομπές μας να τη βλέπετε στο YouTube. Αυτή είναι η εκπομπή νούμερο 6. Επίσης μπορείτε να τα χτυπάτε στις δημοπρασίες του κυρίου Ζήνων Λεφάκη, οι οποίες είναι κάθε τέλος του μηνός. Ανοίγει νωρίτερα από τις 15, ας πούμε, να τα βλέπουν και στο τέλος για τρεις μέρες, τις τελευταίες τρεις μέρες του μήνα τις χτυπούν και έτσι και παίρνουν αξία και ανεβαίνει και το πρεστίζ του κάθε ζωγράφου. Και πάμε στη συνέχεια, μετά τα Ζαγοροχώρια, πάμε στα Καραβάκια. Τα Καραβάκια, τα οποία τα υπεραγαπώ.
Είναι πάρα πολλά. Είναι 30 με 40, 25-30. Είναι με ασημί ή CL. Είναι κόκκινα, πράσινα, διάφορα χρώματα. Τα οποία είναι έτσι πολύ pop art. Γιατί όλη μου τέχνη είναι pop art. Τα κύματα, τα καράβια που είναι κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, ένας μεγάλος ήλιος που δείχνει, ας πούμε, την πολύ καλοκαιρινή σεζόν, ας πούμε. Και όλο αυτό σε ξεμακρύνει από την καθημερινότητα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πάρει να βάλει 2-3 έργα μικρά και να φτιάξει έναν ολόκληρο τοίχο. Ωραία. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν και άλλα καραβάκια. Για να δούμε, ναι. Υπάρχει αυτό το πράσινο, το οποίο είναι της ίδιας λογικής. Είναι pop art, τα κύματα είναι περίεργα, είναι μοναδικά. Είναι από αυτά που μπορεί να πει κάποιος σε ταξιδεύουν. Σε ταξιδεύουν νοερά. Και πάμε στο επόμενο. Να, ένα πιο μοντέρνο καραβάκι, στιοφόρο, με τα πουλάκια του, με τα κυματάκια του. Παίζουν δεξιά και αριστερά τα πουλάκια. Είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, αν έχει κάποιος 2-3, μπορεί να φτιάξει μια πολύ ωραία κατάσταση. Είναι σε ασημί και σε ασιέλ κάποια. Και είναι πολύ, πολύ πρωτότυπα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί. Εγώ δεν έχω ξαναδεί. Αν και παρακολουθώ πάρα πολλές εκθέσεις δεξιά και αριστερά και στο εξωτερικό βγαίνω. Τέτοια δουλειά σαν τη δική μου, pop art, δεν έχω ξαναδεί και μου το λένε και πολλοί. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο YouTube να τα θαυμάσετε, γιατί έχει και άλλες εκπομπές με προηγούμενα έργα. Αυτή είναι το νούμερο 6. Μπορείτε να τα δείτε και στην Γκαλερί Λεφάκη, όπως είπαμε, η οποία έχει κάποια έργα και τα βγάζει στη δημοπρασία ή τα πουλάει έτσι. Και πάμε να δούμε αν υπάρχουν και άλλα καραβάκια στο βίντεό μας. Πάμε στη συνέχεια να δούμε. Αχ, τι ωραίο και αυτό. Είδατε ένα άλλο καραβάκι. Καταπληκτικό δεν είναι. Πολύ παιχνιδιάρικο. CL, ίδιο με τα κύματα. Και αυτό επίσης. Πολύ μοντέρνο. Ένα σας Chris Crafty. Και ιστιοφόρο μπορεί να το πει κάποιος. Ναι, πολύ παιχνιδιάρικο και αυτό. Για πάμε στο επόμενο. 30-40 είναι, 25-30, 35 και γύρω παίζουν. Και αυτό, βλέπετε, pop art λοιπόν. Pop art Αθηνά λοιπόν. Δείτε τα καραβάκια μας στο YouTube, στο νούμερο 6, συν και τις άλλες εκπομπές που υπάρχουν. Να συνεχίσουμε λιγάκι. Α, πού περνάμε τώρα. Περνάμε στις μπλούζες. Λοιπόν, όλα τα έργα μου, μπορούν να βγουν στην μπλούζα που θα παραγγείλετε, στα t-shirt που είναι με ταξοτυπίες, στο νούμερό σας και στο χρώμα που θέλετε. Βλέπετε, έχει νανούκες, έχει τους πολεμιστές, τους παρτιάτες, έχει δηλαδή κεντρικά θέματα με τα καραβάκια, οτιδήποτε. Μπορεί να μπει κάποιος στο site, το site αναγράφεται, Αθηνά Κοτσόνη, ναι, και άλλη νανούκα. Mm-hmm. Και να παραγγείλει ένα από αυτά τα μπλουζάκια και να γίνει δικό του. Είναι πολύ νόστιμα και πολύ ευχάριστα, πολύ happy, όπως είπαμε και φάνη. Είναι δουλειά από part, είναι από τις δουλειές που, εντάξει, είναι ασυνήθιστες, αλλά νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε, μας ενδιαφέρει περισσότερο το χρώμα, παρά το να δούμε κάτι πολύ κλασικό, πολύ... Έχουμε ξεφύγει τώρα πλέον όλοι, είμαστε όλοι στο μοντέρνο. Έχουμε ξεφύγει. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τα έργα. Φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό που θα έχω νέα και καινούργια έργα, θα κάνουμε μια 7η εκπομπή. Αυτά γίνεται σιγά σιγά με το χρόνο. Σε λίγο θα ετοιμάσουμε και ένα e-shop, ώστε να μπορείτε να ψωνίσετε διαδικτυακά και να τα δείτε. Τώρα είμαι στο μετέχνιο κατά κάποιο τρόπο. Λόγω της σύνταξης έχει γίνει ένα αρκετά μεγάλο μπέρδεμα με αυτά τα πράγματα. Και πολύ σύντομα θα μπορείτε να τα αγοράσετε
Αλλά πριν δείτε τα, θαυμάστε τα, διαδώστε τα, θα ήταν πολύτιμο. Η τέχνη πρέπει να την κοιτάμε και ας μην μπορούμε να την αγοράσουμε. Η τέχνη μας φτιάχνει το κέφι, μας πάει αλλού. Χωρίς τέχνη δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μέλλον στη ζωή, γιατί αν δεν σχεδιάσουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, κάτι πιο προχωρημένο, κάτι πιο έξαλλο, θα μένουμε στα ίδια. Άρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη ζωή. Μας φτιάχνουν. Και όταν φτιάχνουμε όμορφα πράγματα, τότε φτιάχνει και η ζωή μας. Όταν έχουμε ωραίους πίνακες, γιατί υπάρχουν και πίνακες που είναι, ας πούμε, είναι μαύροι πίνακες, ή τους λέω εγώ κατά κάποιο τρόπο κουλούς. Είναι κουλοί, τυφλοί, με ένα χέρι, με ένα μάτι. Ναι, εντάξει, θέλουν να δείξουν την αναπηρία που υπάρχει στον κόσμο, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν το βλέπω εγώ αυτό, δεν θα ρίνομαι για να πάω παρακάτω. Καταλάβατε, η τέχνη πρέπει να είναι όμορφη. Θυμάμαι ένας καθηγητής πανεπιστημίου πήγε σε μια έκθεση στην Αμερική και λέει, πω, ήταν τόσο άσχημα τα έργα, που δηλαδή αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Η τέχνη είναι για να μας δείχνει ωραία πράγματα και να μας φτιάχνει το κέφι. Έτσι λοιπόν, σας αφήνω, δείτε και στο YouTube τα έργα μέσω, τα έργα μέσω του YouTube Pop Art Αθηνά νούμερο 6 και σε μια επόμενη εκπομπή θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.